Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για τη μέχρι στιγμή πορεία του στο πρωτάθλημα και τον Τόνι. Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Ξέραμε ότι σε αυτό το γήπεδο διαχρονικά η ομάδα δυσκολεύεται να κερδίσει και πολλές φορές χάνει. Ο Απόλλωνας που ερχόταν από Σερίνη και Σάιτιο στο πρωτάθλημα, ξέραμε ότι είχε την ψυχολογία με το μέρος του. Αυτό προετοιμαστικά με κατάλληλα την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα παιχνίδι, για μένα το δυσκολότερο μέχρι τώρα της φετινής σεζόν. Όσο αφορά το παιχνίδι, μπήκαμε δυνατά, αν εξαιρέσω το τέταρτο δεκάλεπτο, μετά το τέταρτο λεπτό, και νομίζω είχαμε συνέχεια την πρωτοπορία στο σκορ και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Yeah, it was a question? No, just say something about the game. I thought it was a good team win. You know, we moved the ball well, and you know, Andreas got hot, and you know, we just kept feeding him. Είπε ότι ήταν μια πολύ καλή νίκη, ομαδική νίκη. Γυρίσαμε καλά την μπάλα, είπε ειδικά για τον Ανδρέα του Σιζόπουλου, όταν ήταν σε καλή μέρα και σκόραρε αρκετούς πόντους και έτσι συλλογικά καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Για την δική μας την ομάδα θέλω να πω ότι δεν στάθηκε αντάξει των διανοητών μας. Μπορούσαμε σαφώς να είμαστε καλύτεροι, η ΑΕΚ ήρθε πιο προετοιμασμένη από εμάς. Τους δώσαμε ένα προβάδισμα 20 πόντους, το μεγαλύτερο νομίζω στον αγώνα. Και όλο το παιχνίδι προσπαθούσαμε να φτάσουμε στο προβάδισμα. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε την επόμενη εβδομάδα να είμαστε καλύτεροι. Και είναι μεγάλη σεζόν. Αυτά. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Απόλυτα δίκαιη η νίκη της. Θα έλεγα ότι με βάση την απόδοση της ΑΕΚ και με βάση την απόδοση τη δική μας, το συγκεκριμένη διαφορά του σκορ είναι τουλάχιστον πλασματική. Η ΑΕΚ έπρεπε να κερδίσει με βάση το τι αγωνίστηκε και τι κάναμε εμείς στο γήπεδο πάνω από 20 πόντους. Αυτή ήταν η διαφορά του παιχνιδιού. Η 11 πόντη διαφορά που χάσαμε μας κολακεύει αφάνταστα με βάση τι δώσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για μένα το παιχνίδι χάθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Βλέπαμε δύο ομάδες. Η οποία η μια ομάδα ήρθε να παλέψει, να πολεμήσει, να κερδίσει απίστευτα προετοιμασμένη μέσα στο γήπεδο. Βλέπαμε και τη δική μου την ομάδα που ήταν μέσα στο γήπεδο. Λες και περπατούσαμε στον αέριο να φάμε παγωτό. Τούτη ήταν η διαφορά ουσιαστικά. Παρόλο που περιμέναν ότι σε κάποια φάση θα χάσουμε και παιχνίδι, αλλά σήμερα η εικόνα που βγάλαμε είναι αρκετά προβληματική. Ως προς το γεγονός ότι δείξαμε να μην γνωρίζουμε πώς πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια όταν παίζουμε με ομάδες όπως η ΑΕΚ, θεωρήσω και τον Κεραυνό για παράδειγμα. Αυτό είναι που μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Ότι ήττες θα υπάρχουν, αλλά είναι και ο τρόπος που χάνεις. Αναμφίβολα σήμερα δείξαμε ότι ουσιαστικά η ΑΕΚ σήμερα μας έβγαλε προς τα έξω τις αδυναμίες που έχουμε ως ομάδα. Το μοναδικό ευχάριστο είναι ότι συνέβηκε γρήγορα ώστε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε μέσα στην ομάδα, διότι αν θεωρήσουμε ότι η στόχη μας είναι στην τετράδα, με αυτήν την ομάδα μπορούμε να το κάνουμε. Αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να σκεφτούμε κάτι περισσότερο, νομίζω σήμερα δείξαμε ότι τουλάχιστον που τον αντίπαλό μας έχουμε μια ιδιάζουσα διαφορά. Με ενόχλησε να φάνταστα το γεγονός του πρώτου ημιχρόνου που έβλεπα μια ομάδα απέναντι να θέλει τόσο πολύ να κερδίσει και εμείς να είμαστε τόσο. Δεν ξέρω αν ήταν, βάλαμε περισσότερο άγχος από ό,τι έπρεπε στους παίκτες μας. Όμως ήταν απαράδεκτο και δεν σεβαστήκαμε ούτε τους εαυτούς μας ούτε τη φανέλα που φορούσαμε. Εντάξει, είναι κάτι που θα το αναλάβω εγώ προσωπικά. Αλλά ανεπίτρεπτο να παίζεις έναν τόσο κρίσιμο παιχνίδι στην έδρα σου. Και να είσαι τόσο χωρίς πάθος, θα έλεγα,
και χωρίς ενέργεια. Εγώ μια φορά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, μπράβο στο φίλο τον Νικόλα για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και στους καλαθοσφαιριστές της. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την ερχόμενη Παρασκευή με την ΑΕΛ. Πρέπει να βρούμε τις ψυχικές δυνάμεις και να προετοιμαστούμε ώστε να επανέλθουμε πίσω στις νίκες. Ευχαριστούμε.